τα βάσανα των συνταξιούχων δεν πάνε άλλο χειρότερα. Με τις συντάξεις χαμηλές, με τις συντάξεις μας τις τρώει πια η ακρίβεια. Εκεί που περνούσαμε με τη συνταξή μας ένα μήνα, τώρα δεν μπορούμε να περάσουμε ούτε 15 μέρες. Αυτά περισσότερο ακόμα είναι τα προβλήματα υγείας, που τα νοσοκομεία μας είναι ωραία κτίρια μεν, αλλά είναι χωρίς γιατρούς μέσα, με προσωπικό που θα έπρεπε να είναι νοσηλευτικό στις θέσεις τους. Τα νοσοκομεία είναι σχεδόν άδεια. Για όλους αυτούς τους λόγους που τη ζωή μας τη δυσκολεύουν, κάναμε χθες αυτές τις κινητοποιήσεις, όπως είχαμε και εδώ, σε επίπεδο περιφέρειας. Σε εμάς εδώ είχαν έρθει τα σωματεία της Χαλκίδας, των Θυβών, της Λιβαδιάς, της Αταλάντης, της Άμφισσας, της Αμφίκλειας, και ενώσαμε τις φωνές μας όλοι μαζί για να βροντοφωνάξουμε ότι δεν πάει άλλο. Περιμένουμε από την πολιτεία στήριξη. Λέμε ότι είμαστε κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου? Κράτος δικαίου λέγεται ένα κράτος που φροντίζει. Μπορεί να υπάρχουν πλούσιοι και πλουσιότεροι και φτωχοί και φτωχότεροι, αλλά και ο φτωχότερος να μπορεί να ζήσει. Εδώ τώρα δεν μπορούν οι φτωχοί να ζήσουν. Έχουμε πρόβλημα. Και γι' αυτό κάναμε και χθες, ό,τι έγινε χθες στη Λαμία, θα γίνει σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Με αποκορύφωμα τις 24 Νοέμβρη να κατεβούμε στην Αθήνα όσο περισσότεροι μπορούμε. Μήπως τα αυτιά αυτών που κυβερνάνε δώσουν σημασία και προβούν σε κάποιες λύσεις πάνω στα προβλήματά μας. Δεν μας ακούνε, αλλά και εμείς δεν πεθαίνουμε εύκολα. Θα δώσουμε τον αγώνα μας στο πεζοδρόμιο μέχρι να δικαιωθούμε. Αυτό κάνουμε.